Η βασίλισσα των σλάιμ, η Σμίνη. Για πίσα, πίσα! Τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τη γιορτή της μητέρας από το να πάρεις το παιδάκι σου και να πας διακοπές. Τα κορίτσια! Μα και οι χλαπάτσες μας. Βλέπω μια κυρία. Ποια είναι τούτη? Ήρθα ταλέπορη, εκεί! Ήρθα ταλέπορη, καταπονεμένη και του λέω κάνε μου λίγο μασάζ, μια σκηνική γιορτή της μητέρας. Ας πω κάτι, και επειδή είσαι ταλαιπωρή και ταλαιπωρή, πρέπει να ταλαιπωρείς και εμένα δηλαδή. Άσε μας από και τελικά καταλήξαμε στο παιδί μου. Αυτά είναι. Αγάπη μου, το δωράκι σου για τη μανούλα. Να σου πω κάτι, καλή μου φαίνεται. Τρεις ώρες περπατάγαμε στη Δήλο. Επίσης. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για αυτήν εδώ την κρέμα που είχα ανεβάσει σε ένα post μου. Λοιπόν, ονομάζεται Thermal Lip Out Body Cream της Lavis. Μπείτε εδώ πέρα, σε αυτόν εδώ το λογαριασμό ή κάντε swipe up. Εδώ πρωί να έχω και φως. Τι λες τώρα, έχουμε φωτογράφηση. Το αγόρι μου ήρθε από τα ξένα. Ήρθα. Καιρό τώρα. Τι φωτογράφηση κάνουμε, πες γρήγορα. Γρήγορα. Θα με κάνουνε. Ναι, γρήγορα. Φρίντα. Φρίντα Κάρλο. Μαρία Κορινθίου. Τώρα αρχίζουν και μου βάζουν τα φρύδια, παιδιά. Μια κούκλα θα γίνω. Μουστάκι δεν θέλω. Γιατί είναι μουστάκι. Και μουστάκι. Το μουστάκι το έχω εγώ, έρχεται. Έτοιμο το φρυντάκι. Αχώ. Αχ, είναι τέλειο. Πω, πω, τέλειο, ε. Θα βρίσκει πολύ ωραίο παντού και πάντα υπάρχει ένα για μαμάι, ειδικά στη Ρώμη. Εδώ και πού και είμαστε και Ιψαμβά Μαρόκο. Ιψαμβά από τη Ρώμη ήρθαμε Μαρόκο. Ιψαμβά Μαρόκο. Και έχω βάλει και τα βάσια μου εδώ, γιατί πιο μαροκινά δεν γίνεται. Και ο Αϊβάζης κάθεται εδώ και χαλαρώνει στο δάσος των μπαμπού. Χαλαρώνεις? Oui. Μόλις ήρθαμε στην πόλη Αϊτπεν Χαϊντού. Εδώ είναι η πόλη που γυρίζονται οι περισσότερες ταινίες από το εξωτερικό. Το Gladiator. Τι άλλο, ακούστε Νίκο. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Κάπου υπάρχει εδώ πέρα. Δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Είναι απλά υπέροχα. Προστατευμένα από την UNESCO. Είναι χωριό που είναι χτισμένο από λάσπη και πέτρα. Και βέβαια έχουν γυριστεί πολλές ταινίες εδώ πέρα. Εδώ Ατμάν μου δείχνει πώς να βάλω το μαντίλι, γιατί εγώ το έβαλα σαν την πλήστρα. Okay, thank you. Έτοιμη για σαφάρι στην έρημο. Ποια είναι η πιο ψηλή? Εγώ νομίζω ότι αυτή η μαύρη είναι η πιο ψηλή. Η μαύρη? Η μαύρη μου έδωσε κουτουλιά. Εγώ σε αυτή θέλω να ανέβω. Είναι άτακτες και πονηρές και ο μαχαραγιάς. Τι είναι τούτο, παιδί μου? Η Σμίνη, θα τον αφήσουμε εδώ να παντρευτεί? Όχι.
Θα πάρουμε εμείς καμήλες. Για μένα δίνουν να τον παπά θα αφήσουμε για καμήλες. Πραγματικά. Να το, ο γητευτής των καμηλών. Καλά είπαμε ότι θα σας αφήσουμε εδώ, Γιάννη. Εντάξει, το βάλω και εγώ αυτό. Έμα, ναι. Εις μη και εδώ τον μπαμπά. Να και Γιάννη. Ο πασάς μας. Το αγόρι μας. Ο βεδουίνος μας. Ο σεΐχης μας. Να μην έχω τον ήλιο γι' αυτό. Βλέπεις τις γυναίκες μέσα. Έτσι, ναι. Γι' αυτό είναι χαμηλά, γι' αυτό είναι πάντα με σίδερα. Για να μην τις βλέπουμε, γι' αυτό δεν βλέπεις. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως βλέπετε πρέπει να κυκλοφορούμε έτσι, γιατί δεν επιτρέπεται να κυκλοφορείς έτσι και με τον νόμο έξω. Απαγορεύεται, ειδικά όταν έχουν ραμαζάνι. Οπότε κυκλοφορούμε έτσι. Για την πασβάσια μου, κορίτσι μου! Δεν μπορώ να δείξω αυτό το υπέροχο φόρεμα. Θα το δείξω σε λίγο αργότερα. Εντάξει, έχω ξετρελαθεί με την πασμίνα μου και να σας πω ότι την πήρα μόνο 7 ευρώ. Από πίσω καφές. Όλο. Με τα ρεμπέκα μου. Συναυλία! Είναι να παίσουν τα μαζί να το πω. Εγώ θα πάω με τον κόλμα να κάνω να το πάει. Έχουμε έρθει στο εργοστάσιο όπου φτιάχνουν τις πασμίνες και τα μαντήλια. Εδώ. Και εδώ φτιάχνουν όλα τα κεραμικά που είναι όλα από ασίμι. Εδώ πέρα. Που είναι όλα από ασίμι. Πείτε μου, δεν είναι να τρελαίνεσαι με αυτά εδώ. Αυτά. Εδώ. Πόσο τέλεια. Έλια! Πρωί πρωί με την αυγούλα. Εδώ. Και με πήρε ο ύπνος. Μίλησε. Εσύ! Θέλω να μου το πεις όλα. Μίλησέ μου. Μίλησέ μου. Έχασα το πλοίο. Και το γλυκό μου εδώ με περίμενε. Πες μου, γιατί το έχασα το πλοίο. Γιατί αποκοιμήθηκες και εγώ. Σου είχα πει να πηγαίναμε το βράδυ, δεν έχει θέλει να τέτοιο. Και 7 η ώρα αυτή η εταιρεία. Και ναι, νομίζω ότι πρέπει να το ανακοινώσω πια. Τι συνέβη, τι θα συμβεί. Φωτογράφηση. Γιατί όμως πράγμα. Για τη δική μου σειρά ρούχα. Χαμός. Μαρία Κορινθίου πάει Παριζιανίστα. Εντάξει, τρελαίνομαι εγώ. Ένας παπάς πέρασε από δίπλα μου και μυστικά λέει σε έναν άλλον. Πάντως τι σου κάνει το μακιγιάζ και τηλεόραση. Το μακιγιάζ το κάνω εγώ, το πω με το. Για καλό και το κατά τα λεγόμενα του παπά. Πάστα μου. Με έκανες άλλο άνθρωπο. Εγώ δεν πάω να κάνω γάμο στην εκκλησία αυτών του παπά. Άλλο άνθρωπο με έκανες. Κάνεις ακριβώς. Αυτές τις στιγμές να τραβάς. Αυτά είναι. Τις πιο ωραίες στιγμές. Να δούνε τι τραβάμε. Τι ζεις. Πες μου. Από το πρωί μαζί σου τρέχω. Λιμάνι. Σέρνεσαι. Αυτές τις στιγμές να τραβάς. Αυτά είναι. Τις πιο ωραίες στιγμές. Να δούνε τι τραβάμε. Τι ζεις. Πες μου. Από το πρωί μαζί σου τρέχω. Λιμάνι.
Γυρίσαμε, φτάσαμε. Τέλος, δεν μπορώ άλλο. Πήρε, α, ούτε και εγώ. Θα πάμε σπιτάκι. Εγώ πάω πρόβα, παιδιά. Εγώ πάω για ένα φαγητό. Και μόλις έφτασα στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Βουαλά. Ήρθαμε για πρόβα. Για να κάνουμε με το καινούργιο μας σκηνικό για όλη την περιοδία. Στη Νίκαια εδώ θα παίξουμε στις 28 Ιουνίου. Φωτογραφία. Εκείνη την ώρα ο κύριος Γιάννης. Δημήτρη. Γυρίσαμε, φτάσαμε. Τέλος, δεν μπορώ άλλο. Πήρε, α, ούτε και εγώ. Θα πάμε σπιτάκι. Εγώ πάω πρόβα, παιδιά. Εγώ πάω για ένα φαγητό. Σέρνες. Αυτές τις στιγμές θα τραβάς. Αυτά είναι. Τις πιο ωραίες στιγμές. Να δούνε τι τραβάμε. Τι ζεις. Πες μου, από το πρωί μαζί σου τρέχω. Και κατά τα λεγόμενα του παπά. Πάστα μόνο. Με έκανες άλλο άνθρωπο. Εγώ δεν πάω να κάνω γάμο στην εκκλησία αυτών του παπά. Άλλο άνθρωπο με έκανες. Oh, ποιος είναι εδώ. Παιδιά. Μεγάλο σου ξέ. Είναι από το Disney Store, από το παιδικό πεντάμορφη και τέρας. Το πιο ωραίο όμως ξέρετε ποιο είναι. Η Mary Poppins μου. Τάγκαρα ένα Disney Store κινέζικο. Υπάρχουν παντού. Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία. Μόνο Ελλάδα δεν και έχει Disney Store. Ο Πούμπα. Αυτός είναι της Ισμήνης. Και ο Πούμπα τρώει και τα ζωήφια. Να τον. Είναι τέλειος.